Καλησπέρα. Έχει ολοκληρωθεί το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών. Τα συμπεράσματα που έχω αποκομίσει από τη σημερινή συνεδρία είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, στην ημέρωση που είχαμε από το ECDC, είναι ότι τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες να περιμένουμε μια αύξηση, μεγάλη αύξηση των περιστατικών στην Ευρώπη, διότι πλέον δεν μιλούμε μόνο για εισαγόμενα περιστατικά από τρίτες χώρες, αλλά από μετάδοση μέσα στις ίδιες τις χώρες. Δεύτερον, με ικανοποίηση άκουσα την αναφορά του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων να αναφέρεται σε μια σειρά μέτρων που λαμβάνουν ώστε να αποτρέψουν πιθανή έλλειψη φαρμάκων σε περίπτωση που υπάρξει πανδημία, κάτι που μας ανησυχούσε ιδιαίτερα σαν Κύπρος και ιδιαίτερα σαν μια μικρή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, ένα θέμα μας επασχολεί είναι η προμήθεια προστατευτικού υλικού για τους επαγγελματίες υγείας και άλλων αλωσίμων. Το είχαμε θέσει και πριν 2 εβδομάδες και με ικανοποίηση άκουσα ότι τη Δευτέρα ολοκληρώνονται προσφορές, άρα χωρίς να μας έχουν δοθεί συγκεκριμένα χροδιαγράμματα, αναμένουμε τις επόμενες εβδομάδες να ολοκληρωθεί για αυτή η διαδικασία. Τέλος, τις τοποθετήσεις των συναδέλφων μου για τα μέτρα που λαμβάνουν οι άλλες χώρες, με ικανοποίηση διαπίστωσα ότι σαν Κύπρος έγκαιρα έχουμε λάβει τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα, κάτι το οποίο έχουμε διαπιστώσει και πριν 2 εβδομάδες, ιδιαίτερα όσον αφορά στα θέματα ενημέρωσης του κόσμου, που είναι πολύ σημαντικό και έχει τονιστεί από όλους ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί σωστά για τα μέτρα αυτοπροστασίας, όπως επίσης και το χειρισμό ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών.